Καλώς ομιλιότατε, κύριε Βουλευτά, κύριε Πρόεδρε του Δημοτικού Συμβουλίου, κύριε Πρόεδρε των Αποστράτων, κυρίες και κύριοι, μπορεί να έχουμε και άλλους τίτλους τώρα, εντάξει, φίλοι και μέλη της Φυλαρχαίου Εταιρείας Αλμυρού, έχω τη χαρά και την τιμή εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου της Φυλαρχαίου Εταιρείας να σας καλωσορίζω και σήμερα στην πρώτη μας εκδήλωση για το νέο έτος, για το 2019, η οποία εκδήλωση είναι διπλή, όπως είδατε ήδη και στο πρόγραμμα. Έχει δύο μέρη. Στο πρώτο μέρος θα γίνει η κοπή της Βασιλόπιτας, η ευλογία της Εκκλησίας μέσω του σεβαστού μας Πατρός Εμιλιανού, που μας στηρίζει πάντα σε όλες τις δράσεις μας. Και στο δεύτερο μέρος, τελειώνοντας η πίτα, θα ξεκινήσουμε τα μαθήματα. Περάστε και από εδώ, έχετε και πρόσφαση πιο μπροστά. Το σεμινάριο που έχουμε εξαγγείλει από πολύ καιρό, τα μαθήματα τοπικής ιστορίας. Ελάτε, έχει και εδώ μπροστά θέση, μη στέκεστε όλοι. Ελάτε, έχουμε και από εδώ, ναι. Έχει και από εδώ δύο θέσεις. Ελάτε, ελάτε. Να μπορούμε πίσω και από εδώ. Καθίστε. Έλα. Λοιπόν, θα συνεχίσουμε και να πω το πρόγραμμα. Τι θα έχουμε σήμερα. Μετά την κοπή της Βασιλόπιτας θα ακολουθήσει μια ομιλία του Προέδρου μας, του κ. Κορδονάτσιου, ο οποίος θα μας ενημερώσει και για το σκεπτικό αυτού του σημαντικού εγχειρήματος που ξεκινάμε τώρα για τα μαθήματα της τοπικής μας ιστορίας. Θέλαμε να δώσουμε την ευκαιρία σε όλους τους συμπολίτες μας να ενημερωθούν πάνω στην ιστορία του τόπου μας. Όσοι ενδιαφέρονται, και ενδιαφέρονται αρκετοί από ό,τι ξέρω, να γνωρίσουν την τοπική μας ιστορία, η οποία έχει πολλές πτυχές, άλλες γνωστές, άλλες εντελώς άγνωστες. Να διαπιστώσουμε όλοι πως η περιοχή μας, τόσο υποτιμημένη και παραμελημένη από εμάς τους ίδιους πρώτα και μετά από τους υπόλοιπους, πόσο πλούσια και ενδιαφέρουσα ιστορία διαθέτει από τους μυθολογικούς ακόμη χρόνους. Μια ιστορία που πολλές περιοχές τα ζήλευαν και σίγουρα αν την είχαν θα την είχαν αξιοποιήσει στο έπακρον. Επειδή ξέρουμε καλά πως αποκτώντας κανείς την απαραίτητη γνώση αρχίζει να αυτοπροσδιορίζεται, να τοποθετείται μέσα στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο, να ξεφεύγει από τα προσωπικά του στενά πλαίσια, να εκτιμά με άλλη οπτική και με διαφορετικό τρόπο αξιολόγησης τον τόπο του, τις ρίζες του, τις πατροπαράτητες αξίες του. Αυτό θα τον βοηθήσει να προσβλέπει με μεγαλύτερη αισιοδοξία, αλλά και με περισσότερα εφόδια στο μέλλον. Τώρα βέβαια περισσότερα γι' αυτά στη σχετική ομιλία. Μετά από την ομιλία θα μοιραστεί η Βασιλόπιτα, η οποία θα έχει κοπεί εν τω μεταξύ. Το φλουρίζο της Βασιλόπιτας αντιστοιχεί στην πολυτελή και θα έλεγα και συλλεκτική έκδοση του Δήμου Αλμυρού, η οποία έγινε με πρωτοβουλία του Δημάρχου μας, του κ. Σερίδη, και έχει γραφεί από τον Πρόεδρό μας, τον κ. Κοντονάτσιο. Είναι αυτό εδώ. Ένα πολύ αξιόλογο βιβλίο, νομίζω κόσμο για κάθε βιβλίο, και αυτό είναι το φλουρί, το δώρο μας για τη Βασιλόπιτα. Αφού θα μοιραστεί η Βασιλόπιτα, θα επιδοθεί το δώρο στον τυχερό και ελπίζουμε μην το πάρετε και φύγετε. Θέλουμε να δούμε ποιος θα το κερδίσει, γιατί πέρσι το πήρατε και φύγατε και δεν μας ενημερώσατε ποιος το είχε κερδίσει. Ναι. Θα τελειώσει εδώ το πρώτο μέρος της εκδηλώσεώς μας, που είναι η κοπή της Βασιλόπιτας. Μπορείτε να αποχωρήσετε μετά. Θα παραμείνετε όμως όσοι έχετε δηλώσει να παρακολουθήσετε τα μαθήματα της τοπικής ιστορίας. Θα παραμείνετε μετά το μοίρασμα της Βασιλόπιτας. Είναι αυτά τα 12 μαθήματα που έχουμε εξαγγείλει πολλές φορές.
Τώρα εδώ σε αυτό το σημείο θα ήθελα να καλέσω τον πατέρα μου, τον σεβαστό μας πατέρα Ευγενό, να ευλογήσει την πίτα και το διοικητικό μας συμβούλιο των μέλη να προσέλθουν, να παρακαλώ. Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νικαίοι και στους αιώνας των αιώνων. Εις πάσαν την γην εξήλθεν ο φθόγκος σου, ως δεξαμένη των λόγων σου. Διού Θεό πρεπός εδογμάτισας, την φύση των όντων ετράνουσας, τα των ανθρώπων ήθη κατεκόσμησας. Βασίλειον ιεράτευμα, Πατερός ή Χριστόν των Θεών οικέτευε, δωρήσαστε ημί το μέγα έλεος. Του Κυρίου δεηθόμενο τον όλο δημιουργέ και Κύριε και Βασιλεύ των αιώνων, ο πολύς εν ελέη και πλούσιος εν αγαθός, διότι τα δώρα των μάγων, εν βυθλέν προσδεξάμενος, ο άρτος της ζωής, ο εκ του ουρανού καταβάσω καιρός και χρόνος, εν της εξουσία θέμενος και τη ζωή ημών, εις χείρα σου διακρατών, επάκουσον ημών δεωμένος σου εν τη ημέρα ταύτη και ευλόγησον τον πλακούντα τούτον των προσφερόμενων εις δόξαν σοι και τιμήν του εν Αγίης Πατρός ημών, βασιλείου του μεγάλου αρχιεπισκόπου Κεσαρίας Καπαδοκίας επίβλεψον μεγαλόδωρε εξ ουρανού Αγίου σου και κατάπεμψε εφημάς. Τους τεταδώρα ταύτα ευθρεπίσαντας και τους εξ αυτών μεταλαμβάνοντας, τα σουρανίους δωρεά σου, ό,τι επί σύ πήκαμε, το ζώνει Θεός του αιώνας, ευλόγησον τον σύλλογον τούτο και πάντα τα μέλη αυτού και τα συσόδους και εξόδους ημών πλήθυνον, εν αγαθή στην ζωή ημών και κατεύθυνον, τα διαβήματα ημών προς εργασία των θείων σου εντολών, ό,τι ουκ επάρτο μόνο ζήσετε άνθρωπος, πρεσβείες Παναχράντου Αγίου σου Μητρός, του εν Αγίης Πατρός ημών Βασιλείου του Μεγάλου και πάντου σου τον Αγίο, τον απεώνωση ευαρεστησάντων, δόξαση ο Θεός ευθύσιμον δόξαση. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών της πρεσβείας Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτομητρός, των Αγίων ενδόξων και Πανεπιστημών Αποστόλων, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελέησε και σώσε ημάς, τους αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Καλή χρονιά και δημιουργική σε όλους. Μπορείτε να πείτε ένα χαιρετισμό και να τρεμάτε. Καθίστε παρακαλώ. Θα ήθελα για όσους έχει θέσεις να ελάτε, κυρία καθηγήτρια, τους μαθητές σας. Περάστε εδώ. Έχουμε και εδώ πέρα να σας τα παιδιά να καθίσουν εδώ. Πού έλεγε. Από εδώ. Ελάτε. Ελάτε από εμάς. Ελάτε παρακαλώ. Επειδή βλέπω και καινούργια πρόσωπα και συμπαιδών να μην γνωρίζετε και να μην μας γνωρίζετε, θα ήθελα να συστήσω λίγο τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Τη φυλακία το οποίο αποτελείται. Ελάτε μπροστά. Από τον πρόεδρο όμως τον κύριο Βίκτορο Κοντονάτσικο. Η αντιπρόεδρος η υποφαινομένη της Φιλοκοπή Γεωργάκη. Ο κύριος Τριαντάφυλλος Σπανός. Η γραμματέας η κυρία Βούλα Ζώη. Μέλος ο κύριος Αλαμανιώτης. Μέλος ο κύριος Ανδρέας Καρπέτης. Από εκεί και ο κύριος Λασκαρίδης. Ο ταμείος μας είναι κάπου στο βάρος. Ναι. Έτσι, για όσους λοιπόν δεν μας ξέρετε για τους καινούριους μας. Πριν δώσω το λόγο στον κύριο πρόεδρο για την ομιλία, θα ήθελα να καλέσω, αν θέλετε, να μας κάνετε ένα σύντομο χαιρετισμό στην εκδήλωση τον βουλευτή κύριο Ιλιόπουλο. Θα μας πείτε δύο λόγια. Ελάτε από εδώ, έτσι. Δεν θα σας κουράσω, θα ήθελα να ευχηθώ και εγώ από την πλευρά μου καλή χρονιά, με υγεία για όλους, δημιουργικότητα. Είναι μια δύσκολη χρονιά για την πατρίδα μας, δυστυχώς υπάρχουν κάποια ανοιχτά θέματα εθνικά τα οποία
είναι σε εξέλιξη και τα παρακολουθείτε όλοι. Δεν έχει τελειώσει τίποτα. Εμένα η σκέψη μου, η ψυχή μου και οι ενέργειές μου αυτή τη στιγμή βρίσκονται στη Μακεδονία. Δεν θα τη χάσουμε, δεν πρόκειται να τη χάσουμε. Θα κάνουμε τα πάντα για να παραμείνει μία και ελληνική. Συγγνώμη, δεν έχω κάτι άλλο να σας πω. Πραγματικά η ψυχή μου είναι εκεί. Ελική. Καλή συνέχεια στο Ευρωπαϊκό. Ο κύριος Ασερίδης, ο Δήμαρχος, ασθένει, έχει πυρετό σήμερα, τον πήρε και αυτόν η γρήπη και μας στέλνει τις ευχές του. Είναι όμως εδώ ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, ο κύριος Καλές, ο οποίος θα πει τον δικό του και εκ μέρους του Δημάρχου τον χαιρετισμό. Είπε να πείτε και τον δικό του. Εκ μέρους μου εύχομαι καλή χρονιά. Θα ήθελα να σας συγχαρώ για το τεράστιο, πιστεύω, έργο που επιτελεί η Φεράρους εταιρεία και αυτό φάνηκε στο τελευταίο συνέδριο των Αγνώριων Προσπαθών, το οποίο πιστεύω ήταν πανεπιστημιακό επίπεδο. Πραγματικά, για μία τόσο μικρή πόλη, αυτή η εταιρεία, αν το δείτε από μια άποψη καθαρά επιστημονική, ούτε πανεπιστήμια που έχουν φιλολογίες, φοιτητές, διδακτορικά, εργασίες, δεν επιτελούν το έργο που επιτελεί η Φεράρους εταιρεία. Πραγματικά, σας χαίρω. Ο Δήμος ήταν μαζί σας, θα συνεχίσει να είναι μαζί σας. Εύχομαι καλή συνέχεια και καλή δύναμη. Ευχαριστούμε πολύ. Είχαμε και τηλεγράφη μας συγχαρητήριο και ευχές για τη νέα χρονιά από την κυρία Φυσοβελώνη, την υφυπουργό. Νομίζω να μην μείνουμε άλλο με χαιρετισμούς. Θα ήθελα να κάνω μια μικρή αναφορά, κύριε Πρόεδρε, πριν ξεκινήσει την ομιλία σας. Σήμερα, μάλλον αύριο, συμπληρώνουμε ένα χρόνο λειτουργίας του οικήματός μας. Εδώ, σε αυτό το οίκημα, το οποίο είχε την γενναιοδορία και την ευγενή καλοσύνη, η μεγάλη ευεργέτης μας, η κυρία Κουτσοπίνα, έφυγε, είναι εδώ, να μας το δωρήσει. Θα κάνω ένα σύντομο απολογισμό αυτής της χρονιάς για όλους και για την κυρία Κουτσοπίνα Πανταζοπούλου. Αυτή τη χρονιά που πέρασε, εκτός από τα εγγένεια. Ναι, θα μας πει αμέσως, την καλέσω έτσι. Μην νοιάζεσαι. Ας έρθει μπροστά να καθίσει. Αυτή τη χρονιά, εκτός από τα εγγένεια και την πίτα που κόψαμε για το 18, κάναμε ομιλίες για την 25η Μαρτίου, ομιλία για την ημέρα της γυναίκας. Μια ενημερωτική ομιλία στο Γενικό Λύκειο Αλμυρού για το έργο και την προσφορά της Φυλαρχείου μετά από πρόσκληση του Διευθυντού του Λυκειάρχου κ. Θεοδόρου και του Συλλόγου των Καθηγητών του Λυκείου. Οργανώσαμε την βιβλιοθήκη μας. Παρουσιάσαμε το 22ο Δελτίο. Δωρήσαμε από μια πλήρη σειρά των εκδόσεών μας σε όλα τα σχολεία του Δήμου μας. Πραγματοποιήσαμε δύο εκδρομές. Μια ημερήσια για επίσκεψη σε μουσείο και παρακολούθηση θεατρικής παραστάσεως στην Αθήνα και τη διήμερη που κάνουμε κάθε χρόνο στην Επίδαυρο για παρακολούθηση κάποιας αρχαίας παραστάσεως. Πραγματοποιήσαμε επίσης μια εκδήλωση στο Γιαννοπούλιο Αρχαιολογικό Μουσείο Αλμυρού σε συνδιοργάνωση με την ΕΦΑ Μαγνησίας και με τον Δήμο Αλμυρού και επίσκεψη στον αρχαιολογικό χώρο της Κλασικής Άλου με ξενάγηση από καθηγητές που έκαναν τις ανασκαφές εκεί, σε συνεργασία και αυτή με την ΕΦΑ Μαγνησίας. Και εκεί τελείωσε η πρώτη μας χρονιά. Νομίζω ήταν αρκετά πλούσιο το έργο μας για μία χρονιά. Έτσι δεν είναι, κυρία Κουτσοπίνα? Ελάτε τώρα κι εσείς να μας κάνετε ένα χαιρετισμό, ήθελα να σας φρεσκάρω λίγο τη δραστηριότητά μας, τη δράση μας. Να μας πει δύο λόγια η κυρία Κουτσοπίνα. Αγαπημένο μας μέλος, δεν είναι που μας δώσει το σπίτι, είναι πάντα δίπλα μας, όποτε τη χρειαζόμαστε, με οποιονδήποτε τρόπο μας βοηθάει. Ευχαριστώ. Πάντα δίπλα μας. Και είναι η πρώτη μαθήτρια που γράφει και για τα μαθήματα να ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Εγώ δεν έχω να πω τίποτα, ευχαριστώ που με καλέσατε. Είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένη που την πρώτη χρονιά που κόβεται τη Βασιλόπιτα της Φυλαρχαίου Εταιρείας είναι εδώ, σε αυτό το κτίριο που είναι πια δικό σας. Εύχομαι πάντα να δουλεύετε έτσι, όπως δουλεύετε όλα τα χρόνια και
αυτό το ένα που είναι εδώ η πρώτη βασιλόπιτα, εύχομαι το ένα να συμπληρωθεί με μηδέν και άλλο ένα μηδέν. Μακάρι. Θα είναι πολύ ωραία. Μακάρι. Ευχαριστώ. Και τώρα η βασιλόπιτα θα μοιραστεί μετά την ομιλία του Πρόεδρου μας. Κύριε Πρόεδρε, έχετε το λόγο. Για την ομιλία της ημέρας. Δεν μπορούμε να την πάρουμε, δεν σας ενοχλεί. Ναι. Μήπως να το πάρω και αυτό, επειδή ξεδιπλώνεται συνέχεια. Ελάτε, έμεγε, αν έχει θέση. Ελάτε, υπάρχουν θέσεις, ελάτε. Εδώ, Τάλια. Με τον κύριο Πρόεδρο, εδώ. Γιάννη, έλα. Έχει θέση. Ούτως ή άλλως, σε εκδηλώσεις της κουρπής της πίτας, κάναμε κάποια ομιλία. Φέτος, επειδή συμπίπτει να είναι, να αρχίζουν και τα δύο ώρα μαθήματα, τα 10 με 2 ώρα μαθήματα, θεωρήσαμε καλό να γίνει ενώπιον όλων και με τις ευλογίες της Εκκλησίας. Τα 2 ώρα μαθήματα θα είναι 10, θα γίνονται σε 2 ώρες με ένα διάλειμμα. Και τούτο εδώ θα είναι το πρώτο μέρος του πρώτου μαθήματος. Συγχρόνως όμως είναι και μια ομιλία εισαγωγική που θα μπορούσαν να την ακούσουν όλοι, είτε νοιαζόμαστε για τα μαθήματα, είτε δεν νοιαζόμαστε. Είναι η ιστορία της περιοχής του Αλμυρού. Πολλοί τους νομίζουν λίγο περίεργο τι είναι αυτός ο Αλμυρός και έχει ιστορία. Το έχω πει προκαταβολικά, θα το αποδείξουμε σε όλα τα μαθήματα, θα πω και τώρα εδώ πέρα, ότι έχει την αρχαιότερη ιστορία της Ελλάδος. Θα φανεί περίεργο, αλλά έτσι είναι. Όταν βρήκε ο Φίλιππος τον Αθαναήλ, λέει το Ευαγγέλιο, του είπε, έλα γιατί εδώ έχουμε βρει τον Σωτήρα, τον Χριστό, τον απεσταλμένο του Θεού. Και λέει ο Αθαναήλ, από πού είναι, από τη Ναζαρέτ. Είναι δυνατόν από τη Ναζαρέτ να είναι καλό? Και απάντησε ο Φίλιππος, έχω και είδε. Όσοι λοιπόν αμφιβάλλουν για τον Αλμυρό, έχω και ήδη εδώ πέρα. Λοιπόν, η καταγραφή της ιστορίας ενός τόπου ή μιας περιοχής, βέβαια πρέπει να αρχίσει από το όσο το δυνατόν μεγαλύτερο βάθος του χρόνου, στο πιο παρελθόν. Αυτό όμως το παρελθόν, το αναζητούμενο παρελθόν, είναι δύσκολο να βρεθεί. Η πρώτη αρχή της ιστορίας ενός τόπου δύσκολα, πολύ δύσκολα βρίσκεται. Πρώτον, διότι είναι η προϊστορία. Χάνεται στα βάθη του απίθμενου χρόνου. Η ιστορία ενός τόπου χωρίζεται σε δύο μέρη. Κάθε τόπο. Η προϊστορία και η ιστορία. Προϊστορία λέγεται το μέρος εκείνο κατά το οποίο οι άνθρωποι δεν είχαν ανακαλύψει τη γραφή, επομένως δεν μας έχουν αφήσει γραπτές πηγές. Δεν υπάρχουν πληροφορίες για εκείνη την περίοδο. Εάν θέλουμε εμείς να βρούμε την ιστορία εκείνων των ανθρώπων, ψάχνουμε μόνο σε ό,τι μας άφησαν. Και τι μας άφησαν? Ένα σπασμένο πύλινο δοχείο που δεν μπορούσε να ξέρεις τι είναι, ένα ντουβάρι χτισμένο, άντε λίγα παλάμια, κάτι τέτοια, τα περισσότερα φθαρτά, ευτυχώς που ήταν η εποχή του λίθου εκείνου, η λίθινη εποχή, και ήταν πέτρινα τα εργαλεία τους, πέτρινα τα τσουκάλια τους και σώθηκαν μερικά. Υπήρχαν και ξύλινα τα οποία εφθάρισαν και έχουν. Δύσκολο λοιπόν να βρούμε την προϊστορία, γιατί πρέπει να ερμηνεύσουμε αυτά τα βουβά αντικείμενα. Βουβά, γιατί δεν μιλάνε, τα ίδια δεν μιλάνε. Αν βρούμε αυτό το πράγμα, όχι αυτό είναι σαφές το τι είναι, δεν λέει τι είναι. Προσπαθούμε να βρούμε. Πάντα επομένως είναι υποκειμενική η ερμηνεία. Και είναι δύσκολο ένας άνθρωπος του 21ου αιώνα να πει πώς σκεπτόταν ο άνθρωπος πριν από 8.000, 10.000 χρόνια και να ερμηνεύσει τι είναι αυτό. Για να προσέξεις. Και γι' αυτό υπάρχουν και διαφορές απόψεων.
Η ερμηνεία αυτή λοιπόν δεν μπορεί να είναι βέβαιη. Υπάρχει ο αναπόφευκτος κίνδυνος, όπως είπαμε, της υποκειμενικότητας. Είπαμε ότι η ιστορία ενός, η προϊστορία είναι εκείνη που δεν έχουμε ανακαλύψει τη γραφή. Από τη στιγμή που ο άνθρωπος ανακαλύπτει τη γραφή και αφήνει γραπτά μηνύματα, έχουμε σαφείς πλέον πληροφορίες. Ξέραμε ότι αυτό είναι και γράφει, ότι είναι του τάδε, τι νος ήταν, ότι είναι και τα λοιπά. Αλλά οι άνθρωποι δεν ανακάλυψαν όλοι, σε όλη την ανθρωπότητα, τη γραφή την ίδια εποχή. Άλλοι ανακάλυψαν νωρίτερα, άλλοι ανακάλυψαν αργότερα. Αυτό σημαίνει ότι άλλοι έχουν μεγαλύτερη προϊστορία και μικρότερη ιστορία και άλλοι έχουν μεγαλύτερη. Η περιοχή του Αρμυρού λοιπόν έχει από τη μεγαλύτερη προϊστορία. Θα το δούμε αυτό γιατί και περισσότερο στα άλλα τα μαθήματα, αλλά και τώρα. Παράλληλα δεν άρχισε και ο πολιτισμός μαζί, γιατί ο πολιτισμός συμβαδίζει με την ανακάλυψη της γραφής. Άλλοι ανακάλυψαν νωρίτερα και άλλοι νωρίτερα. Θα θυμηθούμε εκείνο που λέγανε, όταν κάποιοι λαοί έχτιζαν παρθενώνες, κάποιοι ζούσαν πάνω στα δέντρα. Λίγο υπερβολικό, λίγο ρητορικό, λίγο εγωιστικό ή λίγο ελληνολατρικό, αλλά είναι αποδίδει αυτό ότι δεν υπάρχει, δεν έχουμε όλη την ιστορία, την ίδια ιστορία. Ένα άλλο πράγμα που δυσκολεύει την ιστορία για την αποκάλυψη της ιστορίας, εκτός από την έλλειψη της γραφής, είναι ότι πολλά καλύπτονται από την μυθολογία. Η μυθολογία είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα στην αποκάλυψή του. Γιατί στη μυθολογία υπάρχει ιστορία κρυμμένη. Σίγουρα. Δεν είναι παραμύθια για να τα ακούνε, για, όπως λέμε στα μικρά παιδιά, για να τα παρηγορούμε. Υπάρχει ιστορία, αλλά ιστορία συγκαλυμμένη με μύθους, με υπερβολές. Επειδή διαδόθηκε από στόμα σε στόμα και από γενιά σε γενιά και από αιώνας, προσθέτανε, παρεμηνεύωνε, ξεχάσανε και την αλλοιώνανε. Πέραν από αυτές τις ακούσιες παρεμβάσεις, τις ακούσιες, υπάρχουν και οι σκόπιμες αλλοιώσεις. Και αυτές είναι οι περισσότερο επικίνδυνες και περισσότερο δύσκολες να τις αποκαλύψεις. Περισσότερο τις περισσότερες δυσκολίες και τις παρεμβολές, τις περισσότερες επικαλύψεις της αλήθειας τις έκαναν εκείνοι που είχαν συμφέρον. Συνήθως ήταν οι μάγοι, οι ιερείς και οι άρχοντες του τόπου. Προσπαθούσαν να αλλοιώσουν προς το συμφέρον τους. Η μυθολογία λοιπόν εμπεριέχει μεν ιστορία, αλλά μία ιστορία συγκαλυμμένη με μύθους. Και το πρόβλημα είναι στον ιστορικό ερευνητή και αυτός που θέλει να παρουσιάσει, είναι να μπορέσει να ξεκαθαρίσει μέσα σε ένα μύθο τι είναι πραγματική μυθολογία και ποιο είναι ιστορία. Η περιοχή του Αλμυρού έχει πολύ πολύ μεγάλη μυθολογία και την αρχαιότερη μυθολογία, αρκεί να πούμε, γιατί πρέπει να τα ξέρουμε, ότι στην περιοχή του Αλμυρού, στην όρθρη επάνω, σύμφωνα με τη μυθολογία, όχι που λέμε εμείς, αλλά που είναι παραδεκτή σε όλη την Ελλάδα, σταμάτησε η Κιβωτός στο Δευκαλείωνα. Ο μύθος, τι σημαίνει τώρα από αυτό, είναι μια άλλη υπόθεση, θα τα αποκαλύψουμε. Αυτό σημαίνει ότι από εδώ, εδώ γεννήθηκε ο Έλληνας, πάνω στην όρθρη. Υπάρχει ο τάφος του παρένθεση, μια και υπάρχουν εδώ πέρα. Πολλοί πιέζουνε και με έχουν τηλεφωνήσει πάρα πολύ ότι πρέπει, κύριε Βουλευτά, να γίνει άγαλμα του Έλληνα στην όρθρη. Ο Έλληνας, ο γιος του Δευκαλείωνα, ο Έλληνας αυτός ο οποίος έδωσε το όνομα στους Έλληνες,
από αυτόν ονομάστηκαμε Έλληνες, γεννήθηκε πάνω στην Όρθρη. Ποια είναι η σύνδεσή του με την περιοχή Αλμυρού? Ο Έλληνας, λέει, παντρεύτηκε για να γεννήσει τους Έλληνες μία νύμφη. Η νύμφη λεγότανε Ορθριίδα, νύμφη της Όρθρης. Παραποίησαν το μύθο αυτό και το κάνανε ότι έγινε στον Παρνασσό, κάποιοι θα τα δούμε παρακάτω, κάποιοι λένε στη Δοδόνη, κάποιοι μετά που μπήκαν και λίγο θρησκευτικό μέσα στον Άθο, τον Άγιο Όρος κτλ. Ξέχασαν όμως να βάλουνε ποια νύμφη έβε, δεν έβαλαν την Παρνασίδα, ούτε την Δοδονιάδα, ούτε την Αθωνίδα. Η Ορθριίδα έμεινε. Δεν έβαλαν και τον τάφο του Έλληνα εκεί πέρα, γιατί δεν μπόρεσαν να κάνουν και καλή την αλλίωση, τη σκόπιμη την αλλίωση. Υπάρχουν λοιπόν αλλοιώσεις πολλές. Κάποιοι στην παλιά Ελλάδα, πάντα παρασέρνομαι και ξεχνάω τα γραφτά μου και μου παρασέρω ο προφορικό, συγγνώμη, θα γυρίσω εδώ πέρα. Λοιπόν, παρασέρω ο ενθουσιασμός μου και αυτός. Βίκτορ, αυτό είναι εισαγωγική ομιλία, μετά θα κάνεις το μάθημα. Δεν είναι κάνω μάθημα τώρα, κάνω πολιτική. Λοιπόν, συγγνώμη, γιατί δεν έχουμε και χρόνο. Είναι εισαγωγική ομιλία, το μάθημα είναι μετά. Μερικούς μύθους λοιπόν είναι τροποποιημένοι και αλλοιωμένοι κατά τα συμφέροντα. Πολλοί βασιλιάδες της αρχαίας Ελλάδος, προκειμένου να εξασφαλίσουν τη διαδοχή και να μην αμφιβάλλει κανένας τη διαδοχή τους, δεν δίσταζαν να πούν ότι κάποια μέρα που έφυγαν εκεί πέρα αυτοί και έμεινε μόνη τους η γυναίκα τους, την επισκέφθηκε ένας θεός, συνήθως ο Δίας, και ο διάδοχος επομένως είναι του Δία ο γιος, άρα δεν μπορείτε να τον αμφιβάλλετε, ήταν θεόδοτος. Να μην ξεχνάμε ότι μέχρι και τελευταία στιγμή και οι δικοί μας βασιλιάδες ήταν ελαίο Θεού βασιλεύσει τον Ελλήνα. Από εκεί και είναι το ενδιαφέρουσα, δεν είναι. Όταν είναι μια γυναίκα σε εγκυμονούσα, είναι ενδιαφέρουσα, φέρει το παιδί του, ναι, του Δία. Λοιπόν, τέτοιοι μύθοι λοιπόν ξεκαθαρίζονται. Υπάρχουν όμως και άλλοι μύθοι, θα πω μερικά παραδείγματα για να δείτε πώς αγιώθηκαν. Όλοι ξέρουμε παραδείγματος χάρη, και μας έχουν διδάξει και μάλιστα η Φυλάρχιος εταιρεία οργάνωσε και εκδρομή για να πάνε να τη δούμε στην Επίδαυρο, ότι η Μύδια, λέει, σκότωσε τα παιδιά της για να εκδικηθεί τον Ιάσονα τον άπιστο. Λίγοι ξέρουν όμως ότι τα παιδιά της Μύδιας, και αυτή είναι η ιστορία, τα σκότωσαν οι Κορίνθιοι για να μην πάρουν τον θρόνο της Κορίνθου τα παιδιά του Ιάσονα, του Θεσσαλού. Και πώς να καλύψουν τον φόνο αυτό, επλήρωσαν τον Ευρυπίδη 5 τάλαντα, μεγάλο, αυτό είναι ιστορία τώρα, μεγάλο ποσό εκείνη τη φορά, και λέει κάνε μας μια τραγωδία για να τα λιώσουμε. Και έβαλε ο Ευρυπίδης, τσέπωσε τα 5 τάλαντα, έκανε ό,τι τα σκότωσε η ίδια και το κάναμε παράσταση και για να το μάθει όλος ο κόσμος δώσαμε και το πρώτο βραβείο στον Ευρυπίδη. Το δώσαμε και στο θέατρο για να διδαχθεί, βάλαμε και τζάμπα το εισιτήριο για να το διδαχθούν όλοι και πηγαίνουμε και εμείς και το βλέπουμε και μαθαίνουμε. Θέλω να πω ένα παράδειγμα τώρα, βέβαια είναι αριστούργημα η Μύδια, δεν υπάρχει αμφίβολα, αλλά πόσο ιστορία κρύβεται πίσω από την αυτή. Το ίδιο είπαμε και για τον Δευκαλίωνα, το οποίο το είπα, είναι σίγουρο. Το λέει ο Ελλάνικος. Ο Ελλάνικος είναι ο αρχαιότερος Έλληνας συγγραφέας που λέει ξεκάθαρα «Ου το Παρνασσό προσενεχθήνε η Κιβωτός, αλλά τη Όθρη». Μην ακούτε τι λένε οι άλλοι, στην Όθρη η Κιβωτός. Και οι Αθηναίοι βέβαια, έχοντας Ευρυπίδης, έχοντας Αριστοτέλιδες, έχοντας Σοκράτης, έχοντας χίλια δυο, πού να αφήσουνε την Όθρη, την καημένη, να έχει αραξοβόλη η Κιβωτός. Όχι, είπανε στον Παρνασσό, όχι, είπανε οι πυρώτες στη Ρουδόνη, είπαμε για να έχουμε και λίγη αρχαιότητα στον Άθο, και ξύπνησαν και οι Ιταλοί, οι Λατίνοι, οι φίλοι μας, και είπανε, τι αφήνουμε τους Έλληνες να λένε. Και έβαλαν τον Βιργίλιο και λέει,
ούτε στην Όθρη, ούτε στον Παρνασσό, ούτε στη Δοδόνη, ούτε στον Άθο. Στην Έτνα τη δική μας άραξε η κυβωτός. Και έγινε και διδάσκεται και τα φτιάχνουμε. Το ίδιο και με τον Αθάμαντα, τον βασιλιά της Άλλου. Και πέρασε και στα σχολικά βιβλία, στα δικά μας τα βιβλία, που διδάσκαμε ότι ο βασιλιάς Αθάμας ήταν βασιλιάς του ορχόμενου και όλοι. Και το δίδαξα και εγώ, ο Έλληνος, σαν πρώτο δάσκαλος, γιατί δεν το ξέρω τότε πράγματα. Διδάσκαμε. Και πού να διδάξεις άλλο, αφού αυτά λένε τα βιβλία, τα οποία βιβλία δεν γράφονται κατόπιν διαγωνισμού, όπως πρέπει, αλλά ανατίθεται στον ευνοούμενο του Υπουργού. Με βραβείο και με πληρωμή και τα λοιπά, όχι με διαγωνισμό. Και έτσι έχουμε τα βιβλία όπου συνοθούντο στη Σμύρνη, λέει. Έτσι αντολή πήρε. Αν μην κάνω άλλα τέτοιες παρενθέσεις. Η περιοχή λοιπόν έχει, του Αλμυρού έχει την αρχαιότερη ιστορία. Και φανεί, όπως σας είπα, όπως αυτό θα φανεί υπερβολικό, αλλά θα το δούμε εδώ πέρα. Η ιστορία λοιπόν της περιοχής του Αλμυρού είναι άγνωστη. Άγνωστη και παραποιημένη σε πολλά σημεία. Να κάνω μία άγγιγμα εδώ. Παραποιημένη γιατί διαστρεβλωμένη. Με το θέμα της Μακεδονίας, επειδή παραποιούνε την ιστορία και φροντίζουν άλλοι να μας διδάξουν από το 1912 ακόμα και σήμερα για να λέμε τη δικά μας, στη Μακεδονία, στη δική μας τη Μακεδονία, μία είναι η Μακεδονία, αλλά αυτήν που έχουμε την, υπάρχουν άνθρωποι που θέλουν να λέγονται Σλάβοι, γιατί έτσι τους έχουν μάθει. Γιατί δεν τους διδάξαμε την αλήθεια, γιατί δεν την ξέρουν, γιατί δεν ξέρουν ότι ο Μέγας Αλέξανδρος διάβαζε τον Όμηρο και τον είχε στο προσκεφάλι του. Είχε φίλο του και ίδερμά του τον Αχιλλέα το δικό μας. Αυτά δεν τα λένε. Εν πάση περιπτώσει, να μην παρασυρθώ πάλι, είπαμε, η ιστορία του Αλμυρού είναι και αυτή τροποποιημένη και αλλοιωμένη. Και όλοι στις Θεσσαλίες, όλοι ξέρουν και όλοι διδάσκουν και στα πανεπιστήμια ακόμα και στα σχολεία, ότι στους Περσικούς πολέμους, λέει, η Θεσσαλή εμίδησαν, δηλαδή έγιναν φίλοι των Περσών. Το ίδιο και ο Αλμυρός. Δεν λένε όμως την αλήθεια. Δεν λένε την αλήθεια γιατί όταν έφτασε ο Ξέρξης επάνω στη Μακεδονία και ερχότανε, πάνε και κάνανε σύσκεψη στην Κόρινθο οι άλλοι Αθηναίοι, η παλιά Ελλάδα που λέμε από τον Ιστμό και κάτω και πέρα που λέγαμε και πέρα, ακόμα εξακολουθεί αυτές οι ιδέες, κάνανε σύσκεψη στην Κόρινθο, τι θα κάνουν. Και πάνε οι Θεσσαλοί αντιπρόσωποι, παρόλο ότι οι ηγέτες τους, οι αλεβάδες, είχαν ειδοποιήσει τους Πέρσες και τους λένε «Ελάτε εμείς, δεν σας σας». Φύγανε οι Θεσσαλοί στην Κόρινθο και είπανε «Ελάτε να πολεμήσουμε στα Τέμπη, εκεί θα σταματήσουμε τους Πέρσες». Εκεί είναι οι καλύτεροι. Εάν έρθετε, εμείς εκεί θα βρεθούμε. Εάν μας αφήσετε μόνους και πάτε αλλού, γιατί έτσι θέλανε, δεν θα μπορέσουμε μόνοι μας να τον πείσουμε. Επίστηκαν όλοι οι Έλληνες, επίστηκαν, αναγκάστηκαν ή έκαναν πως επίστηκαν και έστειλαν 10.000 στρατό στην άλλο τη δική μας, στην Κεφάλουση, στην Πλατανιώτη και Μαγούλα. Άφησαν όλα τα πλοία τους, 10.000 στρατιώτες πήγανε στα Τέμπη να πολεμήσουν, αλλά εκεί πάλι άλλοι τους έπεσαν και σηκώθηκαν και έφυγαν και πήγανε στις Θερμοπύλες και μάλιστα άφησαν μόνο τους Σπαρτιάτες, οι Αθηναίοι δεν έφυγαν και κατηγόρησαν τους Θεσσαλούς ότι εμίδησαν, δηλαδή έγιναν φίλοι των Περσών. Αυτά τα πράγματα λοιπόν είναι αποκατάσταση της, θα υποθούν εδώ πέρα γιατί πρέπει να τα πούμε και να λέμε τις αλήθειες. Λένε ότι οι Αλμυριώτες δεν πολέμησαν στο 21. Τι έχουνε. Κι όμως
το έχουμε πει και άλλες φορές, στη μάχη της Αλαμάνας, 200 Αλμεριώτες, 200 ήταν στη μάχη μαζί με τον Αφθανάσιο, και έχουμε και τα έγγραφα. Και είπαμε πως το έγγραφο εξαφανίστηκε εδώ πέρα. Κυρίες και κύριοι, αυτά και άλλα πολλά είναι εκείνα που μας οδήγησαν να αρχίσουμε τα μαθήματα αυτά. Γιατί μπορεί να μην κινδυνεύουμε εδώ οι Θεσσαλοί να μας πείσουν όπως στη Μακεδονία, αλλά η αλήθεια πρέπει να γνωρίζεται. Η αυτογνωσία είναι σήμερα η καλύτερη άμυνά μας. Η καλύτερη ιστορία. Και η περιοχή του Αλμυρού έχει μία ιστορία την οποία δεν τη γνωρίζουν μεν οι άλλοι, αλλά δεν τη γνωρίζουν και εμείς. Και γι' αυτό η Φιλάρχης Εταιρεία αποφάσισε να κάνει αυτά τα μαθήματα, να τα μάθουμε την αλήθεια, όχι για να καμαρώνουμε έναντι τον άλλον, αλλά για να μην βρεθούμε κάποτε σε κίνδυνο και να μας πούνε. Μην ξεχνάμε ότι και στο 1940, που κάποιοι θέλουν να κάνουν το βασίλειο με τη Σαμαρίνα τους βλάχους, είχαμε και εδώ πέρα ανθρώπους οι οποίοι πίστευαν ότι πρέπει να συνεργαστούμε με τους Ιταλούς. Κίνδυνοι υπάρχουν πάντοτε. Εάν γνωρίσουμε την ιστορία μας, θα μπορέσουμε να ξέρουμε και να έχουμε σωστές τοποθετήσεις εκεί. Με αυτά τα λίγα λόγια, γιατί δεν είναι για να κάνουμε άλλα περισσότερα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εύχομαι καλή χρονιά όλοι, ευλογημένος να είναι, να έχουμε την αγάπη σας. Η Φιλάρχιος Εταιρεία παλεύει όσο μπορεί να κάνει μερικά πράγματα και σε αυτά τα πράγματα αποφάσισε να κάνει αυτά τα μαθήματα. Θα πάρουμε την πίτα λοιπόν, θα γιορτάσουμε, θα πούμε τις ευχές. Όσοι έχουν γραφτεί, θα κάνουμε για πολύ, πολύ συστηματικότερα τα μαθήματα της τοπικής ιστορίας. Είδαμε ήδη μια ιδέα. Αυτή είναι μια εισαγωγή σε αυτά που θα υποθούν. Σκεφτείτε να φτάσουμε σε πολλά άλλα πράγματα, όσα έχουμε να μάθουμε.